παρακαλέσω να έρθει η κυρία Σιμών Λεμπαρόν, γλωσσολόγος, συγγραφέας με θέμα η διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας ως πρώτη ξένη γλώσσα στα σχολεία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας βλέπω για πρώτη φορά απόψε, χαίρομαι που είστε κοντά μας. Αυτό που έχω εγώ τουλάχιστον μάθει από τη δική σας την κοσμοθεωρία είναι ότι είστε πολίτης του κόσμου. Καθόλου. Είμαι, συγγνώμη, με ακούτε ή πρέπει να κάνουμε κάτι για να ακούγεται καλύτερα. Ακούγεστε. Λοιπόν, δεν είμαι καθόλου πολίτης του κόσμου, είναι ακριβώς το αντίθετο. Δεν θέλω όμως να σας προσβάλλω, γιατί δεν με ξέρετε. Γι' αυτό ήρθα εδώ απόψε, για να σας δώσω την άποψή μου. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Το θέμα μου είναι όντως η διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας ως πρώτη ξένη εντός εισαγωγικών γλώσσα στα σχολεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν ο Γιώργος Παυλάκος μου τηλεφώνησε για να με προσκαλέσει πέρσι σε αυτή την εκδήλωση, του απήντησα είναι ακριβώς το θέμα που αναπτύσσω αυτή τη στιγμή σε ένα βιβλίο που γράφω στα γαλλικά. Λοιπόν, γιατί όπως πολλοί Ευρωπαίοι έχω συνειδητοποιήσει ότι βρισκόμαστε στο κατόφλι μιας μεγάλης αλλαγής πολιτισμού. Και η στιγμή είναι πολύ σοβαρή. Τα λόγια είναι ωραία, η μόρφωση είναι πολύ καλή, αλλά τα έργα είναι καλύτερα. Λοιπόν, οπότε επειδή είμαι Γαλλίδα και τυχαίνει η Γαλλία να ήταν ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής της Κοινής Αγοράς, ξέρετε όλη την ιστορία, αποφάσισα να ενημερώσω τους Γάλλους πρώτα, ύστερα τους Ευρωπαίους, για το πολιτισμό αυτό, τον ελληνικό πολιτισμό, για τον οποίο λένε ότι είναι το λίκνο, η Ελλάδα είναι το λίκνο του πολιτισμού. Εγώ όμως διαπίστωσα ότι το κάνανε φέρετρο και όχι λίκνο. Πώς το κάνανε αυτό? Μερικοί φωτισμένοι πριν δύο αιώνες, μετά από την επανάσταση του 1979 στη Γαλλία, έκλεψαν μερικές έννοιες ελληνικές, 789, ναι. Έκλεψαν μερικές έννοιες ελληνικές, τις κάνανε δικές τους και ύστερα κάνανε τη δική τους σαλάτα και μας φέρανε σταδιακά, σιγά σιγά, στην παγκοσμιοποίηση. Λοιπόν, εδώ και 100 χρόνια διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά, τουλάχιστον στη Γαλλία. Δεν ξέρω για τις άλλες χώρες, αλλά τουλάχιστον στη Γαλλία. Λοιπόν, ξέρω ότι εσείς οι Έλληνες θέλετε όλοι, υποστηρίζετε την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε όλο τον κόσμο. Εγώ διαφωνώ πάλι. Λέω το αντίθετο. Για ποιο λόγο? Διότι αυτό πάει ενάντια στον ελληνισμό. Αν σε 100 χρόνια διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών θα είχαν βάλει μυαλό οι άνθρωποι, θα ήταν όλοι Έλληνες αυτή τη στιγμή. Και δεν θα γινόταν αυτό το μπάχαλο που γίνεται σήμερα. Οπότε, τι κάνανε με αυτά τα αρχαία ελληνικά τα οποία... Μπορώ να πάρω να πιω λίγο νερό, παρακαλώ. Τα οποία, αυτά τα αρχαία ελληνικά, τα διδάσκουν όχι Έλληνες, τα διδάσκουν ξένοι, που τα έχουν μάθει μεταφρασμένα κτλ. Και αυτοί που... Ευχαριστώ, στην γεια σας. Αυτοί που τα μαθαίνουν... Εγώ πήγα στο Λύκειο στη Γαλλία τη δεκαετία του 60. Είχαμε επιλογή
αρχαία ελληνικά ή λατινικά. Επέλεξα λατινικά, τα οποία σπούδασα 7 χρόνια. Στο τέλος της επταετίας ρώτησα, θυμάμαι, μερικούς συμμαθητές που είχαν σπουδάσει τα αρχαία ελληνικά, τι σου προσέφεραν και τι θυμάσαι. Μου απήντησαν τίποτα. Γιατί κανένας μη Έλληνας δεν είναι ικανός να καταλαβαίνει τα αρχαία ελληνικά. Οπότε σας έχουν κοιμήσει, εσάς, τους υπαρκτούς Έλληνες, με αυτή την διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών σε όλο τον κόσμο. Εγώ λέω ότι αυτό σας θάβει μαζί με τον ελληνισμό και τους αρχαίους, γιατί θεωρούν τον ελληνισμό παρελθόν και τα αρχαία ελληνικά νεκρή γλώσσα. Γιατί έβαλα εντός εισαγωγικών αυτή τη λέξη ξένη. Διότι εγώ έχω διαβάσει όλο το έργο, σχεδόν όλο το έργο του ανθρωπολόγου Άρη Πουλιανού, και να χαιρετήσω τον Νίκο Πουλιανού και τη σύζυγό του απόψε που βρίσκονται, μας κάνουν τη τιμή να έχουν έρθει να ακούσουν τι θα πούμε εδώ. Λοιπόν, διάβασα τον Πουλιανό και κατάλαβα πολλά. Ότι δεν είναι ξένη η γλώσσα για τους Ευρωπαίους, γιατί είναι η πρώτη γλώσσα. Είναι η μητέρα όλων των ευρωπαϊκών γλωσσών. Οπότε δεν μπορώ να λέω ότι είναι ξένη, αφού το ξέρω αυτό. Όπως είπε κάποια προηγουμένως, θεωρούν οι ξένοι ότι τα ελληνικά, τα λατινικά, όλα είναι ινδοευρωπαϊκές γλώσσες. Εγώ δεν υποστήριζα αυτή την θεωρία πριν να γνωρίσω το έργο του Πουλιανού, αλλά είδα ότι βέβαια δεν έχει βάση αυτό. Οπότε, αυτό είναι το δεύτερο. Αυτά τα αγγλικά που κάνανε διεθνή γλώσσα, γι' αυτό λέω ότι δεν είμαι πολίτης του κόσμου, διότι ο πολίτης είναι κάτι σοβαρό. Πάλι ελληνικό πολίτης είναι σε πολιτεία, δεν είναι σε κόσμο και σε κράτος. Λοιπόν, άλλο αυτό. Τα αγγλικά σταδιακά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έγιναν διεθνή γλώσσα. Φτάσαμε στο αποτέλεσμα σήμερα, περάσανε 2 γενιές περίπου, να μην ξέρει κανένας Ευρωπαίος τη μητρική του γλώσσα καλά, ούτε και την αγγλική. Τα οποία, τα αγγλικά μιλάει κουτσά στραβά, αλλά κουτσά στραβά και τη μητρική του γλώσσα. Οπότε τα αγγλικά ήταν μέσο αποβλάκωσης των λαών για να πετύχουν την παγκοσμιοποίηση και το πετύχανε αυτό. Τρίτο τώρα, το 2004, ήμουνα στη Γαλλία, υπέγραψα ένα συμβόλαιο για να διδάξω 6 μήνες τα γαλλικά σε αλλοδαπούς, διότι αυτή είναι η ειδικότητά μου, διδάσκω γαλλικά σε αλλοδαπούς, όχι σε Γάλλους, είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, σε ένα γυμνάσιο. Και μετά από ένα μήνα βέβαια παραιτήθηκα. Γιατί? Είχα 10 μαθητές που ήταν 15-16 χρονών, που τελείωναν δηλαδή το γυμνάσιο, που είχαν μόλις έρθει από το Μαγκρέμπ. Και είχαμε τις εντολές να κάνουμε πώς του διδάσουμε τα γαλλικά, αλλά αυτοί δεν έχουν μάθει ποτέ τίποτα. Ήτανε πάνω στα τραπέζια, με βρίζανε, δεν έμαθαν ποτέ τα γαλλικά. Οπότε το είπα στους συναδέλφους εκεί, μου είπανε, κοίταξε εσύ, πάρε το μισθό σου, κάνε τις διακοπές σου και τι σε νοιάζει αν μάθουν ή όχι τα γαλλικά. Οπότε παραιτήθηκα και έφυγα. Λοιπόν, τώρα, αυτό το βιβλίο που ξεκίνησα να γράφω πέρσι πριν τα Χριστούγεννα είναι πρόγραμμα, πρόταση, πρόταγμα για τους Γάλλους. Γιατί έχουμε φέτος εκλογές στη Γαλλία. Η παιδεία, την παιδεία την έχει αναλάβει στη Γαλλία μια υπουργός που ήταν 32 ετών όταν την επέλεξε ο πρόεδρος, δηλαδή
πολύ νέα για να αναλάβει ένα τέτοιο θέμα. Αλλά και το άλλο θέμα είναι ότι δεν είναι Γαλλίδα, είναι Μαροκινή. Η μητρική της γλώσσας είναι η Αραβική. Γεννήθηκε στο Μαρόκο και πήγε στη Γαλλία, ήταν 12 ετών. Οπότε όταν έγινε υπουργός παιδείας, παρακαλώ, στη Γαλλία, ήταν μόνο 20 χρόνια στη Γαλλία. Οπότε σιγά σιγά σταδιακά αυτή η υπουργός πέτυχε να περάσει ένα νόμο για να μαθαίνουν τα παιδιά της Γαλλίας από το δημοτικό τα αραβικά. Λοιπόν, οπότε για ποιο λόγο έχω αρχίσει αυτό το βιβλίο, είναι επίσημα ένα πρόταγμα, μια πρόταση που κάνω για τους, στο λαό, όχι στους πολιτικούς, ας κάνουν ό,τι θέλουν οι πολιτικοί, δεν με ενδιαφέρει, στο λαό, να τους πω, κοιτάξτε, τι πρέπει να κάνετε και να το κάνετε πρόταση για τις προεδρικές εκλογές. Και μέσα σε αυτό αρχίζω βέβαια με το έργο του Πουλιανού, γιατί εκεί ξεκινάνε όλα για την Ευρωπαϊκή, να ξέρουν ποιοι είναι, γιατί τα έχουν χάσει όλοι οι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή, δεν ξέρουν ποιοι είναι. Και σιγά σιγά φτάνω στο σημείο να λέω ότι αυτή είναι η πρώτη, εντός εισαγωγικών, ξένη γλώσσα που πρέπει να μάθουν, γιατί τα ελληνικά δεν είναι νεκρή γλώσσα, είναι ζωντανά. Οπότε αυτό το ετοιμάζω πολύ επίσημα και σοβαρά. Και για να τελειώσω, ήθελα να σας πω ότι δεν θα σας ευχηθώ καλή χρονιά, διότι από τη στιγμή που 50.000 αθηναϊκές οικογένειες δεν έχουν ρεύμα, ότι ένας άστεγος Έλληνας πέθανε πριν την πρωτοχρονιά εδώ στο κέντρο της Αθήνας, σας λέω και δηλώνω ότι κάθε φορά που ένας άστεγος Έλληνας πεθαίνει, παίρνει μαζί του ένα κομμάτι του ελληνισμού. Σας ευχαριστώ.